Με συγχωρείτε, δηλαδή εάν τον κανείς το δεχθεί στο χέρι ή στην ταυτότητα ή οπουδήποτε αλλού για να κάνει τις συναλλαγές του, δεν θα είναι σφραγισμένος. Στο χέρι που λένε ή στο μέτωπο, ναι. Αυτό η ερμηνεία που λέει στο χέρι ή στο μέτωπο δεν ισχύει για το μέτωπο και για το χέρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή η ώρα περνάει, Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχουμε τον χρόνο, αγαπητέ μου κύριε. Ναι. Έχει περάσει η ώρα και περιμένουν πάρα πολύ. Θα πάρουμε ακόμα δύο τηλεφωνήματα και θα τελειώσουμε. Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Πρέπει να σας απαντήσω σε αυτό σε συντομία. Δεν έχουμε τον χρόνο. Κάτι άλλο να σας ρωτήσω και τελειώνω. Αυτή την Αγία Γραφή που έχετε εσείς αυτού, ναι. Είναι στην ελληνική μετάφραση? Όχι, κείμενο και μετάφραση. Δηλαδή είναι κείμενο και μετάφραση? Ναι, είναι κείμενο και μετάφραση. Και στο αριστερό μέρος είναι το κείμενο και στο δεξιό μέρος είναι μετάφραση. Ωραία. Δεν μου λες αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή και το βιβλίο του Αγίου Κοσμάτου Ετρού της Προφητείας, πού μπορώ να τα βρω? Πού να τα βρείτε? Ναι. Σε οποιοδήποτε ορθόδοξο βιβλιοπωλείο. Αποστολική Διακονία. Στο Σωτήρα, στη Ζωή, στο Άγιον Όρος Γερανίου, στο σύλλογό μας που έχουμε βιβλιοπωλείο, πάντου μπορείτε να τα βρείτε. Όπου υπάρχει ορθόδοξο βιβλιοπωλείο, μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, να απαντήσω. Διαφωνώ, δεν ξέρω αν κατάλαβα το πνεύμα ή όχι του αγαπητού τηλεθεατού, αλλά αν είναι αυτό όπως το κατάλαβα, διαφωνώ στην θέση αυτή που είπε, ότι το σφράγισμα θα είναι εσωτερικό. Και επειδή εμείς δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες συναλλαγές και να ζήσουμε μέσα στην κοινωνία, επειδή τα πράγματα και οι ταυτότητες και τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα πράγματα θα έχουν σφραγιστεί με το 666 και εμείς θα μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις συναλλαγές εάν δεν έχουμε αυτά τα έγγραφα, θα πρέπει να τα αποδεχτούμε και δεν είναι κίνδυνο. Κάθε άλλο. Άλλωστε, ένας λόγος περισσότερο να δείξουμε πραγματικά αν είμαστε πιστοί χριστιανοί και ψευδείς χριστιανοί. Ότι ο χριστιανός δεν φαίνεται μόνο όταν υπάρχει ειρήνη και όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όταν υπάρχει γαλήνη. Φαίνεται και υπάρχει πόλεμος, εκεί που υπάρχει επίθεση από τον Σατανά και το όργανά του, εκεί που υπάρχει αγώνας. Λοιπόν, καλούμεθα οι χριστιανοί πάντοτε να είμαστε αγωνιστές και ομολογητές και να ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων την πίστη μας και την ορθοδοξία μας. Και καλούμεθα επίσης σε μια οδό στενή και τεθλιμμένη πάντοτε. Και πολύ περισσότερο θα καλεστούμε στο τέλος του κόσμου όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει το έβλημά του 666, να μην το πάρουμε, να μην το δεχτούμε, να μην το αποδεχθούμε με κανένα τρόπο, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αρνούμεθα το Θεό και να συνταχθούμεθα τον διάβολο για να απολαύσουμε τα αγαθά που προσφέρει η κατανοητική κοινωνία του Αντιχρίστου και της νέας εποχής. Διαφωνώ λοιπόν με τον αγαπητό τηλεθεατή. Δεν υπάρχει μόνο εσωτερικό σφράγισμα, αλλά υπάρχει και εξωτερικό σφράγισμα. Και εσωτερικό σφράγισμα και εξωτερικό σφράγισμα. Και υπάρχει και εξωτερικό και εσωτερικό και τα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το δεχθούν εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το δεχθούν εξωτερικά και όχι εσωτερικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα το δεχθούν και στα δύο. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Ας πάμε σε δύο ακόμα τηλεφωνήματα και τελειώνουμε. Παρακαλώ, λίγο πέρα. Καλησπέρα. Είμαι ένας ερευνητής της Ορθοδοξίας, Ορθόδοξος Χριστιανός είμαι. Ναι. Λοιπόν, έχω ερευνήσει κι εγώ, εδώ και 3-4 χρόνια ερευνώ, ανελιπώς θα έλεγα. Έχω μαζέψει πάρα πολλές προφητείες. Το σφράγισμα αυτό, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, το σφράγισμα αυτό που λέτε το όνομα του Αντίχριστου, δεν μεταφράζεται εδώ, υπάρχουν και κάποιοι άγιοι το οποίο διευκρινίζουν, όπως ο Άγιος Ειρηναίος. Λέει ότι εξής, ότι το σφράγισμα φτάσουμε σε αριθμούς, να τα προσθέσουμε και να βγάλουμε ένα σύνολο. Δεν είναι το ψηφισάτο, τα στοιχεία, τα ψηφία. Ωραία, τότε πείτε μας εσείς τότε, αν δεν είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ναι. Πώς βγαίνει το 666, τι θα είναι? Τα τρία εξάρια είναι οι τρεις μπάρες που υπάρχουν στο κωδικό, στο γραμματό σύστημα. Ναι, το μόνο αυτό είναι. Το 666 λοιπόν είναι το σύστημα αυτό, το της αυτομάτου αναγνώσεως με ακτίνες λέιζερ. Ωραία. Και εξού και χάραγμα. Έτσι, το αποτύπωμα ενός χάρακα. Λοιπόν, το 666 αυτό... Μα λέει, θα είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Το όνομα που έχουμε εμείς, το όνομα του... Μα λέει, αποκάλυψε, δεν κατέβει το κεφάλαιο. Μια στιγμή λίγο. Θα είναι το όνομα του θηρίου. Μια στιγμή λίγο. Όταν λέμε όνομα, το όνομά μας σχηματίζεται από ένα συνδυασμό γραμμάτων. Ναι. Εντάξει. Βεβαίως. Εάν τα γράμματα εγώ τα κάνω ψηφία, όχι να τα μετατρέψω, ένα συνδυασμός γραμμάτων κάνει το όνομα Νίκος, ας πούμε. Όταν λέω τον Νίκος, είναι ένα συνδυασμός από ψηφία. Νι, γιώτα, κάπα κλπ. Ναι. Είναι ένα όνομα που χαρακτηρίζει μια προσωπικότητα. Εντάξει. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αριθμούς. Όταν εγώ σας ονομάσω 45-34-43, έτσι, είναι ένα όνομα εντός εισαγωγικών που χαρακτηρίζεται όχι από γράμματα, αλλά από αριθμούς. Ψηφία. Κοιτάξτε, ο συνδυασμός των μπορεί να είναι πολύ, πολύ καλά αυτά τα οποία μας λέτε. Μάλιστα. Πριν όμως πάνε ρήμα και πράγμα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, πιστούστε δι' τη μαρτυρία στη οπνεύση του γραφής.
Δηλαδή, οτιδήποτε λέει ο καθένα μα θα πρέπει να το στηρίζει. Το να αρχίσω να λέω κι εγώ από μόνο μου ότι μου αρέσει και ότι είναι ωραίο και ότι φαίνεται ωραίο είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ανοίξτε το. Με συγχωρείτε. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και τι λέει. Και ποιοι πάντες να λάβουν το χάραγμα. Και να μην τις δίνεται αγοράσει ή πωλήσει ή μη ο έχουν το χάραγμα. Το χάραγμα είναι το όνομα, με συγχωρείτε, αφήστε με. Αν θέλετε να μην σας κλείσω, αφήστε να μιλήσω. Λοιπόν, ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Ποιος είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού. Το 666. Τότε... αυτό το σύστημα. Άρα είναι το, ο αριθμός του ονόματός του. Ναι, αλλά δεν το όνομα του Αντιχρίστου. Ναι, αυτό δεν προκύπτει από κάποιο άθροισμα. Ορίστε. Δεν προκύπτει από κάποιο άθροισμα όπως λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Γιατί λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Μα ο Άγιος Ειρηναίος, καταρχάς πού το λέει αυτό, για πείτε μας. Πού το λέει, υπάρχει ένα βιβλίο. Πού, σε ποιο βιβλίο και ποια σελίδα, πείτε μας. Τελείας Αντιχρίστου και βήτα παρουσίας του Χριστού. Με συγχωρείτε, ποιο βιβλίο και ποια σελίδα, πέρετε μας την παραπομπή. Ναι, αυτό δεν είναι παραπομπή, αυτό είναι κάποιο βιβλίο που έχω αγοράσει από την Ένωση Ορθοδόξου. Α, κοιτάξτε, και εγώ μπορώ να γράψω ένα βιβλίο και να λέω τι θέλω μέσα. Βρείτε μας μία το βιβλίο και τη σελίδα και την παραπομπή και να φέρετε μας στην επόμενη εκπομπή, να το ακούσουμε. Και εξάλλου αν υπάρχουν δεκάδες Άγιοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έχουν πει ότι θα είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού και μάλιστα είπαν και κάποια ονόματα τα οποία βγάλουν 666. Μεταξύ αυτών είναι και ο Λατίνος. Μάλιστα, είναι και, πάρα πολλά ονόματα. Ορίστε. Υπάρχουν πολλά ονόματα που το άθροισμά τους κάνει 666. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν είπαν θα είναι αυτό. Όχι. Διότι δεν τον επέτρεψε η χάρη του Κυρίου να το πούν. Ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός πάντως. Για το ο όνομα, Άγιος. Ο Ανδρέας ο Σαλός. Ναι. Λέει ότι το όνομα του Αντίχριστου θα είναι Αραίχλιχος. Θα είναι Αραίχλιχος. Αραίχνιχος. Αραίχλιχος. Δεν ακούγεστε καλά. Χιλίαρχος Αράν μεταφράζεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το όνομα κάνει 666, αλλά αφού υπάρχει δεδομένο όνομα στα ορθόδοξα, στις ορθόδοξες προφητείες, δεν κατατρέχουμε εμείς να βρούμε κάποιο όνομα το άλλο. Μα δεν κατατρέχουμε, με είδατε εμένα να κατατρέχω και να αναλύσκομαι στο να βρω ποιο είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Απλώς το ανέφερα εν τη ρήμη του λόγου, διότι έπρεπε να το αναφέρω, γιατί αναφερόμαστε στο 666. Δεν είπα εγώ, παιδιά, ξέρετε, αγαπητοί τηλεθεατές, θα είναι εκείνο, μήπως θα είναι αυτό, μήπως θα είναι δικιάνο, για να δούμε μήπως αυτό βγάλει 666, μήπως το άλλο. Απλώς εγώ το ανέφερα, εν τη ρήμη του λόγου μου, για να πω ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρει η Αποκάλυψη. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας πάμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, τελευταίο τηλέφωνο. Δεν κατάλαβε αν εν πάση περιπτώσει και ποια είναι η ουσία, αγαπητέ μου κύριε, της ερωτήσεως ή της διαφωνίας σας κλπ. Ακόμη και αν δεν βγάζει ο αριθμός το όνομα, τον αριθμό 666, πάλι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι θα είναι το έβλημα του Αντιχρίστου, θα είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου. Τώρα είτε αυτό βγαίνει από το όνομά του με την συψήφιση, είτε άλλο, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, έχει ένα δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Ναι. Το ΣΥ κατά το Σύνταγμα. Κατά το. Κατά το Σύνταγμα. Ναι. Πηγή της χριστιανικής θρησκείας είναι η Αγία Γραφή. Ναι. Το πρώτο ερώτημα που θέτω λοιπόν είναι γιατί έχει διαχωριστεί η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη, εφόσον και τα δύο αυτά μαζί συναποτελούν την Αγία Γραφή. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο άνθρωπος κατά την χριστιανική μας θρησκεία προορίζεται εν τέλει να ζήσει εδώ επί της γης ή σε κάποιον ουράνιο παράδεισο. Επαναλαμβάνετε την πρώτη ερώτησή σας. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι γιατί έχει διαχωριστεί η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Ναι. Εφόσον το Σύνταγμα αναφέρει ότι η πηγή της χριστιανικής θρησκείας είναι το Σύνταγμα, ποιο Σύνταγμα? Αυτός η Αγία Γραφή. Το Σύνταγμα, ποιο Σύνταγμα? Το ισχύον Σύνταγμα. Ποιο? Το ισχύον Σύνταγμα. Και τι σχέση έχει το Σύνταγμα της Ελλάδος με την Εκκλησία? Αναφέρει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μπορεί να λέει ό,τι θέλει μέσα. Δηλαδή, εσείς τι γνώμη έχετε, δεν είναι πηγή της χριστιανικής θρησκείας η Αγία Γραφή? Φυσικά. Επομένως, δηλαδή. Απλώς έκανα τη διευκρίνηση αυτή για να μην νομιστεί ότι το Σύνταγμα είναι για τους χριστιανούς κάτι το ισχυρό και κάτι το μη, πώς να το πω, έχει ισχύ και δύναμη όσο έχουν οι κανόνες και οι νόμοι της Εκκλησίας μας. Καταλάβατε αυτό? Ναι, όχι πω, ότι δεν είναι πηγή. Να σας πω, ναι. Επειδή ο Ιησούς όταν δίδασκε πολλές φορές τις
Ιουδαϊκές συναγωγές την εποχή του, βέβαια. Συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε χρόνο και έχει περάσει η ώρα, τα ερωτήματά σας είναι αυτά δύο, λοιπόν. Για την πηγή της Αγίας Γραφής, αν είναι Παλιά και Καινή Διαθήκη, αν υπάρχει διαχωρισμός. Και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι, εάν ο άνθρωπος προορίζεται. Ναι, να ζήσει εδώ. Επάπειρον εδώ, επάνω στη γη. Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Ναι. Ο άνθρωπος δεν προορίζεται να ζήσει εδώ επάπειρον, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, αλλά προσδοκούμε καινή γη και καινούς ουρανούς. Προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Κάποια συγκεκριμένη στιγμή, όταν θα έρθει ο Κύριος μας στην δεύτερη παρουσία του, θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθούν όλοι οι απαιώνους νεκροί και θα αποκτήσουν ξανά όλοι άφθαρτο σώμα και αιώνιο και αθάνατο σώμα και θα ζήσουν πλέον αιώνια έως τις συντελείες εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν θα υπάρξει ποτέ τέλος. Λοιπόν, τώρα για το πού θα ζήσουμε, αν θα ζήσουμε εδώ στην Καινή Γη. Σε αυτή τη γη αποκλείεται πάντως να ζήσουμε, διότι προσδοκούμε καινούς ουρανούς και καινή γη. Όλα θα αλλάχθουν. Με την πτώση του ανθρώπου και με την φθαρτότητα που απέκτησε το ανθρώπινο γένος, αμέσως συμπαρέσυρε στην φθαρτότητα και στο πέσμα αυτό και όλη την φύση, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και ιδιαίτερα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσιο και τον Μέγα Βασίλειο. Οπότε λοιπόν, με την ανάσταση του ανθρωπίνου γένους θα αναστηθεί και η πεσμένη φύση, καινούς ουρανούς και καινή γη. Και ίσως λέγω, αυτό δεν είναι δεδομένο, ούτε αποτελεί δόγμα στην Εκκλησία μας, ίσως και οι άνθρωποι ζήσουν, ίσως λέω, έτσι το τονίζω, στους καινούς ουρανούς και στη καινή γη. Για το πού θα είναι ο παράδεισος, ο πνευματικός παράδεισος, αυτό κανείς δεν γνωρίζει. Αν θα είναι, εξάλλου ο παράδεισος δεν είναι τόπος, είναι μια κατάσταση. Όπως και η κόλαση άλλωστε, δεν είναι κάποιος τόπος συγκεκριμένος, είναι μια κατάσταση. Ο παράδεισος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή για τον Αδάμ και την Εύα, αυτός ήταν υλικός τόπος. Ανατολάς. Στην Εδέμ, ανατολικά της Εδέμ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Τίγρης, ο Εφράτης και λοιπά και άλλοι δύο ποταμοί. Ο παράδεισος λοιπόν του Αδάμ και της Εύας ήταν υλικός παράδεισος. Αλλά ο παράδεισος των χριστιανών μετά τη Δευτέρα Παρουσία δεν ξέρουμε πού θα είναι, ούτε και μας ενδιαφέρει πού θα είναι και αν θα είναι στην Καινή Γη ή στους Καινούς Ουρανούς ή οπουδήποτε αλλού. Για το δεύτερο ερώτημα που για σας ήταν πρώτο, πηγή της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας μας, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, είναι δύο πράγματα. Είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Αλληλένδετα και απαράβατα αυτά τα δύο. Έχουν τέλεια σχέση και τέλεια αρμονία. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Επαναλαμβάνω, Αγία Γραφή που την αποτελούν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη και η Ιερή Παράδοση. Η Παλαιά Διαθήκη δεν την ξεχωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη. Πηγή της πίστεώς μας, πηγή των νόμων μας, πηγή των εντολών του Κυρίου μας και της εφαρμογής της δικής μας είναι και η Παλαιά Διαθήκη. Πλην όμως η Παλαιά Διαθήκη ήταν τύπος και σκιά της Καινής. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν Παλαιά Διαθήκη, ήταν μια παλιά συμφωνία που είχε κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Η Καινή Διαθήκη είναι μια καινούργια συμφωνία, μια καινούργια διαθήκη που έδωσε, παρακαταθήκη που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατάργησε και εξήλυψε την Παλαιά Διαθήκη. Ουκ ήλθον καταλύσει τον νόμο και τους προφήτες, αλλά ήλθον συμπληρώσει και πληρώσει. Πηγή λοιπόν της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Με την ξεχωριστή σημασία που έχει κάθε μία για τον χριστιανό και τον άνθρωπο. Εδώ όμως, επειδή η ώρα έχει περάσει κατά πολύ από την ώρα που έπρεπε να είχαμε τελειώσει, θα σταματήσουμε τα τηλεφωνήματα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και μας τηλεφωνήσατε. Ζητάμε συγγνώμη από όλους τους άλλους οι οποίοι είχατε πάρει τηλέφωνο και δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας λόγω ελλείψεως χρόνου. Φυσικά είναι αδύνατο γιατί τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά και συνεχίζουν ακόμα από ό,τι με πληροφορούν και από ό,τι ακούω. Από μένα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε τη φωνή του Πατρό Κοσμά, για άλλη μια φορά που βρεθήκατε κοντά μας και μας δεχθήκατε με αγάπη. Πιστεύω ότι όσο μπορούμε εκπληρώνουμε την αποστολή μας και το καθήκον μας. Πιστεύουμε ότι όσο μπορούμε απαντάμε στα ερωτήματά σας. Υπόσχομαι με την ελάχιστη δύναμη που έχω και τις δυνατότητες ότι πάντα όσο μπορώ θα βρίσκομαι κοντά σας και σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και την συμπαράσταση και τη βοήθεια τη δική σας η εκπομπή και η φωνή του Πατρό Κοσμά θα γίνεται ακόμα καλύτερη και θα ακούγεται έτσι περισσότερο η φωνή δική σας και οι καταγγελίες οι δικές σας. Πιστεύουμε σιγά σιγά να γίνουν πολύ πιο
αρτιότερες οι εκπομπές μας. Επίσης θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στην κυρία Καγκαράκη για να σας καληνυχτήσει και εκείνη, θα ήθελα να πω ότι την μεθεπομένη Κυριακή στις 26 Φεβρουαρίου ο σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, διοργανώνει μια προσκυνηματική εκδρομή στα Καλάβρητα, στο Μέγα Σπήλιο, και όσοι από τους αγαπητούς τηλεθεατές θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να πάρουν τηλέφωνα, τα τηλέφωνα του συλλόγου μας που είναι 8234-332 και 8239-300. Μπορείτε να τα αναγράψετε και από την αναγράφετε στην οθόνη και μπορείτε να τα γράψετε. Επίσης να σας ανακοινώσω ότι το Πάσχα, πρώτα ο Θεός, ο σύλλογός μας θα διοργανώσει προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Σε όλους τους Αγίους Τόπους, στο Σινά και φυσικά στα Ιεροσόλυμα, που εκεί μέσα είναι πάρα πολλά Άγια προσκυνήματα. Όσοι από εσάς επιθυμούν μπορούν να τηλεφωνηθούν μαζί μας και να κρατήσουν κάποια θέση. Ευχαριστώ για μια άλλη φορά που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ για μια άλλη φορά που καθίσατε μαζί μας δύο ολόκληρες ώρες και μας τηλεφωνήσατε και μας υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και τις καταγγελίες σας. Και επίσης να ευχαριστήσω θερμά για την πραγματικά αθρώα προσέλευση που είχαμε σήμερα στο σύλλογό μας, στην κοπή της πίδας του συλλόγου μας, που πραγματικά με εξέπληξε και με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, και ένιωσα ιδιαίτερη τιμή και χαρά από την πραγματικά αθρώα προσέλευση που υπήρχε. Δεν υπήρχε χώρος ούτε να πατήσουμε, ούτε να σταθούμε. Και οι βεράντες και η αίθουσα και τα άλλα δωμάτια και το βιβλιοπωλείο μας, όλα ήταν κατάμεστα από την προσέλευση των αγαπητών φίλων και μελών του συλλόγου μας. Για μια φορά ευχαριστώ όλους σας που μας θυμήσατε και από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές, βρισκόμαστε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε απόψε και εξελιχθήσετε μαζί μας. Λυπούμαστε αν ορισμένοι από εσάς έχουν ακόμα ερωτήματα αναπάντητα, αλλά θα είναι ευχής έργο αν διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, τον ελεύθερο, και να επισκεφτείτε το σύλλογο, ο οποίος εντρεύει, όπως και προείπα, στη Τοσίτσα 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο, όπου κάθε Δευτέρα και κάθε Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 9, διοργανώνονται διαλέξεις, ομιλίες, ανοιχτές συζητήσεις, όπου εκεί θα μπορέσετε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας, τα οποία έχετε κάθε φορά στο θέμα που αναπτύσσετε και συζητείτε εδώ πέρα. Επίσης, όπως σας είπε εδώ πέρα ο συλλογιώτατος Μάξιμος, ο αγωνιστής μαχητής με το αστήριο αυτό ύφος, το ζήλος, το σθένος του που τον διακρίνει ανά πάσα στιγμή και όπου διατίθεται και είναι έτοιμος και πάντα στο πλευρό σας να σας βοηθήσει σε κάθε θέμα που σας αφορά. Ο Σύλλογος διοργανώνει εκδρομές και ειδικά στις 26 του μηνός έχει προγραμματιστεί μια εκδρομή, όπως σας είπε, για τα Καλάβρητα. Και όσοι θέλετε από εσάς μπορείτε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Τα τηλέφωνα του Συλλόγου, όπως και έχουν αναγραφεί στην οθόνη, είναι 82-34-332 για όσους μας παρακολουθούν για πρώτη φορά. Κατοικούν αγνές υπάρξεις σαν τα κρίνα του αγρού. Φίλους τους και συγγενείς των Θεών.
τους αμαρτωλούς, υπεραγία Θεοτόκε, σώσε μας τους αμαρτωλούς. Είναι άγγελοι, δεν ξέρω, θαύμα είναι, τι να πω. Και στις τρεις θα σηκωθούν.